Πάμε. Καλησπέρα. Γεια σας. Ναι. Γεια σας. Τι κάνετε? Σήμερα σκέφτηκα να κάνω ένα τζάμπο haul. Μην φανταστείτε τίποτα ιδιαίτερο. Γιατί είδα ότι έτσι 2-3 κοντινά βίντεο που έχω κάνει τελευταία με βοήθησαν πάρα πολύ ψυχολογικά. Δηλαδή ευτυχώς που έχω λίγο και το YouTube και ξεχνιέμαι. Και είπα να κάνω σήμερα ένα τζάμπο haul. Από το τζάμπο haul της Καλαμάτας. Λοιπόν, εν τω μεταξύ φοράω και ανοιχτόχρωμη μπλούζα σήμερα, γιατί είδα ότι με το μαύρο δεν υπάρχει ορατότητα, δηλαδή δεν με βλέπετε καλά και φαίνεται λίγο στην κάμερα πολύ σκούρο η εικόνα, πολύ σκούρα η εικόνα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Κλασικό αγαπημένο ταπεράκι. Είναι πολύ εύκολο στη χρήση του και δεν φεύγουν από μέσα τα φαγητά, το κουμπώνεις έτσι. Τσακ. Πάρα πολύ καλό, το έχω ξαναπάρει, σε τετράγωνο νομίζω. Αυτό είχε 0,79. Κλασικά και αγαπημένα, σας τα έχω δείξει και άλλες φορές τα σφουγγαράκια. 99 λεπτά, έχει 6 μέσα. Παίρνω πάντα να έχω τα πάω στο τζάμπο για να μην ξεμένω. Λοιπόν, πήρα ένα παραμυθάκι για το Δημοσθένη, η μύθη του Εσώπου. Έχει μέσα 3 παραμυθάκια, ο Τσίτζικας και ο Μέρμιγκας, έχει Αλεπού και το Κοράκι, ο Γάιντερος, ο Κόκορας και το Λιοντάρι. Όχι ο Τσίτζικας και ο Μέρμιγκας, το Μερμίγκι και το Σκαθάρι. Παραπλήσιο νομίζω είναι. Λοιπόν, αυτό έκανε 99 λεπτά. Σφουγγαράκια για το μπάνιο, λούφα, είναι αρκετά καλά. Πάντα παίρνω να μην ξεμένω, γιατί κάθε 2 εβδομάδες, 3 αλλάζω το σφουγγάρι, δεν μπορώ, έχω φαγούρα μετά. Και κάνανε 1,99. Εντάξει, για τα λεφτά του είναι πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Μετά πήρα γάντια κουζίνας, 79 λεπτά. Είχα ξαναπάρει σε παλιότερο τζάμπο, νομίζω ότι τα έχω ξαναδείξει. Τώρα πήρα το λάτσι γιατί έχω παχύνει. Για να δω πώς ανοίγει. Μεγάλα μου φαίνονται. Ευτυχώς. Ωραιότατα. Large. Το medium νομίζω δεν θα μου έκανε καλά, θα με στένευε. Μια χαρά είναι. Πήρα μαντιλάκια υγρά αντιβακτηριακά. Τα πήρα 1,49, έχει μέσα 4. Είναι πολύ απαραίτητα, ιδίως τώρα με το παιδί. Τα έχω πάντα συνέχεια στη τσάντα μου. Στην παιδική χαρά, στο σχολείο του βάζω, στο δρόμο έξω όταν βγαίνουμε βόλτα, στο σπίτι. Καθαρίζει αμέσως το χεράκι του για να μικρόβια και διάφορα άλλα που κυκλοφορούν. Για όλους μας δηλαδή. Πήρα πρώτη φορά αυτό το κρεμοσάπινο του παπουτσάνι, νότες δροσιάς με χείλης μαφικιών, Το είχε πάρει παλιότερα νομίζω η μαμά μου. Αυτό ήταν πάρα πολύ καλό. Μου είχε τελειώσει. Ελπίζω μετά, νομίζω τα χέρια να μην τα ξύρει. Δεν θυμάμαι κι εγώ. Νομίζω το είχε πάρει η μαμά μου. Για να μυρίσω. Δεν μπορείς και να το ανοίξεις αυτό εκεί πέρα, να το μυρίσεις. Α, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Θάλασσα. Μια χαρά και αυτό. Είναι 750 ml. Και το πήρα. Το πήρα. Πόσο το πήρα? 1,49. Πολύ καλή τιμή. Πήρα και αυτό. Εντάξει, τώρα τέλος πάντων δεν θα ήθελα να σας το δείξω, αλλά μια και το είχα μέσα τσάντα. Ηλεκτρονικό κεράκι, είναι ηλεκτρικό. Ηλεκτρονικό, πώς το λένε αυτό, με μπαταριούλα από κάτω. Διαρκεί 1 μήνα. 60 ημέρες, μάλλον. Λάθος. Γράφει 60 ημέρες. Είχα και ένα μικρότερο, αλλά έδαξε και το χάλασε εκεί πέρα. Να το πάω στο μνήμα. Το πήρα 4,99. Σακουλίτσες από Ριμάτο, 40 τεμάχια, small size πήρα. Έχει γούστο να μην μου κάνουν αυτές τώρα. Πόσο τις πήρα? 29 λεπτά, όχι. Αχ, πόσο τις πήρα? 89 λεπτά. Δυσκολεύομαι έτσι από τις αυτές. Είναι ολόκληρο κατεβατάρι. Ο 89 λεπτά λοιπόν. Και να δούμε το μέγεθος. Α, εντάξει. Για το καλαθάκι της κουζίνας και της τουαλέτας. Ωραιότατο. Άοσμο το πήρα. Με τα αρώματα ζαλίζομαι, δεν μ' αρέσουν. Νομίζω ότι μυρίζει χειρότερα η τουαλέτα και η κουζίνα. Ιδίως κάτι λεβάντες, κάτι τέτοια. Λοιπόν, και πήρα έτσι μία κόκκινη ντοματούλα. Αυτό είναι σαν ζελεδάκι. Είναι πανέμορφο. Ό,τι πρέπει για να χαλαρώνεις. Θα το δείξω και από κοντά. Κοίτα. Πολύ ωραίο. Έχουμε και ένα αυγό τέτοιο. Παίζει και ο Δημοσθένης. Τη βάζεις και για μπιμπελό. Το πήρα. 1 εδώ πέρα να το παίξω λιγάκι το ντοματάκι. Με πιάσαν τα νεύρα μου με την απόδειξη. 79 λεπτά. Ντοματούλα. Και μία πετσετούλα κουζίνας. 100% βαμβάκι. Με το μάγειρα επάνω. Παίρνω που και που για να έχω, γιατί όσο να είναι χαλάνε και αυτές. 1,49. Ωραιότατη. Πάντα χρειάζονται. Και έχω πάρει μία παπουτσοθήκη. Αρχικά την πήρα για το Δημοσθένη τα παπουτσάκια. Να τα βάζω έτσι στη σειρά. Να υπάρχει μια τάξη και οργάνωση. Την έχω ήδη φτιάξει. Την έχω συναρμολογήσει. Είναι αυτό εδώ. Το πήρα 4,99, 5 ευρώ δηλαδή. Αλλά είναι πάρα πολύ καλό. Αντέχει αρκετό βάρος, αλλά Το ξύλο είναι ευτελές, δηλαδή εδώ πέρα δείτε, μου είχε χαλάσει τελευταία του σειρά. Αυτό εδώ. Μου έφυγε, έσπασε. Γενικά το ξύλο είναι πολύ ευτελές, όπως και εδώ μου έχει κάνει χαρακιά επάνω. Εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται. Δεν ξέρω, χάλασε εύκολα, δεν θα το ξανά έπαιρνα. Καλό είναι για λίγο καιρό, πιστεύω δεν θα μου διαρκέσει πολύ. Είχε και μία άλλη που μετάνιωσα, την είχε 7 ευρώ και δεν την πήρα, με μεταλλικό σκελετό. Τέλος πάντων, αυτό εδώ είναι. Δεν το συνιστώ για οτιδήποτε άλλο. Μόνο για παπουτσάκια ελαφριά. Χωράνε κάπου 10 ζευγάρια του μικρού και παραπάνω. Για γλαστράκια και λοιπά να μην το πάρετε. Γενικά πάνε ελαφριά αντικείμενα πάνω εδώ. Πάει αυτό. Και πήρα ένα χαλάκι. Είναι σαν αφρολέξ χαλάκι για το πάτωμα. Για πολλές δραστηριότητες. Τυχαία εντολώς το ανακάλυψα. Το έχω πάρει δεύτερη φορά. Κάνει 9,90 αν θυμάμαι. Είναι αυτό εδώ. Από τη μία πλευρά έχει σχέδιο, τετραγωνάκια, και από την άλλη δεν έχει κάποιο σχέδιο, είναι έτσι το... Είναι όπως αυτά που κάνουμε γυμναστική θα έλεγα. Είναι πανάλαφρο, πάρα πολύ καλό, έχει σχεδόν 1 μέτρο και κάτι, 1,60 πρέπει να είναι, 1,70, το μήκος του. Δεν ξέρω αν φαίνεται τώρα καλά, θα σας το δείξω και στο πάτωμα. Το χρησιμοποιώ για το δημοσθένη, να παίζει κάτω στο πάτωμα, να το ανοίγει και να βάζει τα παιχνίδια και να παίζει για να μην κρυώνει. Κάνουμε γυμναστική πάνω σε αυτό. Επίσης, έχουμε κοιμηθεί το βράδυ στο πάτωμα πάνω σε αυτό και είναι μια χαρά ωραιότατο με ένα μαξιλαράκι. Το καλοκαίρι δηλαδή που είχε ζέστη εδώ πέρα στο χωριό. Το ανοίγουμε και κοιμόμαστε, μεσημέρι, βράδυ. Είναι πολύ λεπτούλι το πάχος του, αλλά κοιμάσαι άνετα. Μπορείς να βάλεις και ένα κουβερτάκι από πάνω να έχεις πιο παχύ έτσι στρώμα. Ήταν από τις καλύτερες μου αγορές αυτό εδώ πέρα. Το παίρνεις και μαζί σου στο αμάξι, το έχεις για πικνίκ, πας κάπου, δεν ξέρεις πού να κάτσεις, το έχεις στο αυτοκίνητό σου πάντα, γίνεται καιρολό, μαζεύει. Πολύ μαλακό, εύκαμπτο, και το έχεις και βολεύεσαι. Δεν θα φτιάξεις. Για φτιάξε. Και τελευταία πήρα και ένα αντιολιστικό πατάκι μπάνιου, το οποίο εντάξει δεν μπορώ να σας το δείξω τώρα γιατί ήδη το χρησιμοποίησα. Ο Δημοσθένης είχε τρελαθεί, ήθελε να το βάλουμε στην μπανιέρα. Θα σας το δείξω τώρα. Το οποίο νομίζω έκανε 5 ευρώ με κάτι ψαράκια υπόκαμπους από το Jumbo αυτό. Μας είχε χαλάσει το προηγούμενο και το άλλαξε και αυτό. Συνήθως το αλλάζω, μια φορά το χρόνο το αλλάζω αυτό, 5 ευρώ ας πούμε το αλλάζεις εύκολα, δεν είναι το ποσό έτσι μεγάλο. Γιατί πολλές φορές το έχω κάνει και με τη βούρτσα από κάτω, τις βεντούζες, τις κάνω με τη βούρτσα και δεν φεύγει η βρωμιά κάθε φορές. Οπότε μια φορά το χρόνο το αλλάζω. Πάμε να σας το δείξω. Λοιπόν, εδώ είναι το μπάνιο. Αυτό είναι το πατάκι. Ο Δημοσθένης έχει ξετρελαθεί. Το τα κάνει μπανάκι. Και όρθιος, και το βάζω και μέσα στη σκάφη εκεί να πλατσουρίζει λίγο, να περνάει η ώρα να χαλαρώνει. Αυτό είναι, με τα χελωνάκια, τον υπόκαμπο και τα ψαράκια. Πολύ ωραίο για παιδάκια και για εσάς. Όπως βλέπετε έχει και άλλα τα μπανιέρα εδώ πέρα πάρα πολλά. Το νερό εδώ στο χωριό είναι γεμάτο άλατα. Και τώρα σκέφτομαι και να φτιάξουμε και την πανιέρα κάποια στιγμή. Λοιπόν, αυτό ήταν το πατάκι μας. Χαρούμενο και ωραίο. 5 ευρώ. Αυτό ήταν το βιντεάκι μας. Ελπίζω να σας άρεσε. Δεν νομίζω να κάνω σύντομα πάλι το τζάμπο, γιατί βγήκαν τα Χριστουγεννιάτικα εκεί μέσα, όπως είδα, και με έπιασε μια ανατριχύλα. Δεν μπορώ από τώρα να ζω αυτές τις στιγμές. Είναι λίγο... μου φαίνεται ματαιότητα. Ματαιότητα και λίγο παράδοξο τώρα αυτόν τον καιρό. Από τον Οκτώβριο μήνα να ασχολούμαι με Χριστουγεννιάτικα. Δεν ξέρω, μου φάνηκε πολύ ανατριχιαστικό. Όλα στο καιρό τους. Γεια σας.